Παρά τι αντιδράσει του ιατρικού κόσμου, το Υπουργείο Υγεία έθεσε από σήμερα σε ισχύ το νέο σύστημα εξέταση των ασθενών από τον οικογενειακό γιατρό, δίχω, ωστόσο, έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενε προποθέσει για την απρόσκοπτη υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού. Η βασικότερη προπόθεση αφορά στον αριθμό των γιατρών ελεύθερων επαγγελματιών που δέχθηκαν να υπογράψουν τη νέα σύμβαση με τον ΕΟΠΗ και να εξετάζουν στα ιατρία του 2.250 ασθενεί το μήνα με μεικτέ αμοιβέ 1.800 ευρώ. Στο Βόλιο, για παράδειγμα, σχετικό ενδιαφέρον εκδήλωσαν μόλι 14 γενικοί γιατροί και 3 παιδίατροι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η κυβέρνηση προχώρησε τόσο βιαστικά σε αυτή την αλλαγή, από τη στιγμή μάλιστα που και αυτοί ακόμη οι γιατροί που έχουν συμπληθεί δεν έχουν ενημερωθεί. Μάλιστα είναι εντυπωσιακό ότι τους ανακοινώθηκε ότι τους προσλαμβάνουν 30, 31 του μηνός για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από από σήμερα δηλαδή. Βλέπουμε λοιπόν μία βιαστική κίνηση, να το πω έτσι απλά, που αυτό βέβαια θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα γιατί ήδη εμεί δεχόμαστε τηλεφωνήματα από του ασφαλισμένου που είχαν συνηθίσει σε ένα σύστημα το οποίο ήθελε αλλαγέ με τι 200 επισκέψει εννοώ. Και βλέπουν ξαφνικά ότι δεν μπορούν να βρουν γιατρό για να εξυπηρετηθούν, έστω και για την απλή συνταγογραφία πολύ περισσότερο για να εξεταστούν, με αποτέλεσμα να ψάχνουν αλόφρονε να βρουν γιατρό που να μην πληρώσουν ουσιαστικά. Γιατί από εδώ και πέρα, όταν πάνε σε κάποιο γιατρό που δεν είναι συμμευλημένος, θα πρέπει να πληρώσουν την επίσκεψη. Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα για τους ασφαλισμένους είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ο καθένας να δηλώσει τον οικογενειακό του γιατρό. Αυτό γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά και με τη χρήση των κωδικών του Taxes NET. Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά, το οποίο σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που δεν είναι εξοικειωμένο με τα ηλεκτρονικά στήματα θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Ε, να εκτυπώσει το χαρτί που λέει ότι έχει αυτόν τον γιατρό για να μπορέσει να τον δεχθεί ο γιατρό. Όπω καταλαβαίνετε, είναι, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία και γραφειοκρατική που για πολλού ανθρώπου που δεν έχουν εξοικείωση, έχουν κάποια ηλικία και δυσκολεύονται, θα του δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα για να μπουν σε αυτό το σύστημα, να βρουν γιατρού με αυτόν τον τρόπο. Άρα, στην πράξη θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Οι ασφαλισμένοι μπορούν επίση να απευθύνονται στου γιατρού των τοπικών μονάδων υγεία και των κέντρων υγεία αστικού τύπου. Ωστόσο, το πρόβλημα τη υποστελέχωση είναι κάτι παραπάνω από εκρηκτικό. Είμαστε εν μέσω εξελίξεων που ουσιαστικά το σύστημα το οποίο έπρεπε να εξορθολογιστεί και να διορθωθεί, την ενότητα τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, γίνεται ακόμη πιο αποτρεπτικό, ακόμη χειρότερο, και αυτό βέβαια θα φανεί τι επόμενε μέρε από την μη εξυπηρέτηση του κόσμου που για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπω είναι η υγεία.